Παιδιά, μέσα μηχανή, παιδιά. Έρε, παιδιά. Προγραμματίζουμε ρομπότ, κύριε Πρόεδρε, δεν ξέρω αν θυμάστε από πέρυσι. Το θυμάστε, το έχουμε εξελίξει. Πλέον θα μπορούσατε να πάρετε ένα από αυτά στο γραφείο σας και τα σχολεία να προγραμματίζουν στο γραφείο σας. Δηλαδή, συνεχίζουν να δουλεύουν τα παιδιά συνεχώς. Είτε φυσικό παιδιά, νηπιακή σε... Όχι. Πλέον το έχουμε εξελίξει έτσι ώστε μπορούν τα παιδιά να προγραμματίζουν χρησιμοποιώντας αυτά αντικείμενα, σαν αυτό εδώ, να χειρίζονται πράγματα στο ίντερνετ. Όταν μεγαλώσουν λίγο μπορούν να χρησιμοποιούν Scratch, δηλαδή τον υπολογιστή. Άρα εδώ μιλάμε για παιδιά λίγο μεγαλύτερα. Τα παιδιά συνεργάζονται γιατί το κώδικα από εδώ μπορούν να το στέλνουν εκεί. Και άρα... Το θυμάμαι, μου το είχατε εξηγήσει πέρυσι. Ναι. Εξαιρετικό. Το θέμα είναι ότι πλέον δουλεύει από απόσταση, δηλαδή το βάζουμε στον υπολογιστή, το βάζουμε κάπου που απλά υπάρχει ίντερνετ και μπορεί τα παιδιά να προγραμματίσουν. Το σχολείο όταν κλείνει, ο εξοπλισμός χρησιμοποιείται συνέχεια τα παιδιά. Και στο τελευταίο κομμάτι που είστε μηχανικό σαν και εμένα, τα παιδιά που είναι εδώ ηλεκτρολόγοι μηχανικοί βάζουν πάνω ένα USB και προγραμματίζουν text-based. Άρα μια πλατφόρμα που σε πρώτη φάση μοιάζει για παιδιά, αλλά στην πράξη είναι για παιδιά 3 μέχρι 503. Το 503 είναι σημαντικό. Να είστε καλά. Χάρηκα πολύ. Να είστε καλά.